Βγήκαμε από το σπίτι και πάμε να σας πάρω μαζί στην παραλία. Γεια σας αγάπες μου και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου, στον Anna Knows. Εγώ είμαι η Άννα, για όσους δεν με ξέρετε. Για σήμερα με βλέπετε καθισμένη εδώ χαλαρά στον καναπέ, γιατί δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε από τα social media μου, αλλά δεν βρίσκομαι στην Αθήνα, βρίσκομαι στην Αύπακτο που έχω έρθει για λίγες μέρες ξεκούρασης. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή εδώ έχει θάλασσα και πηγαίνουμε μπανάκι κτλ, σκέφτηκα να σας πάρω μαζί μου να δείτε έτσι λίγο την περιοχή, τις παραλίες και λίγα πράγματα από τη ζωή μου. Θα πάμε για μπάνιο λοιπόν. Και αυτό που θέλω να σας δείξω τώρα είναι η ρουτίνα που ακολουθώ πριν πάω για μπάνιο. Είναι μια βλακεία. Είχα βάλει την κάμερα να γράφει και σας έδειχνα τη ρουτίνα που ακολουθώ πριν πάω για μπάνιο. Όμως κάτι έγινε και η κάμερα σταμάτησε να γράφει. Oh no! Οπότε εγώ θα το πιάσω από το σημείο που είχαμε σταματήσει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε αντιλιακή κρέμα. Συγκεκριμένα εγώ εφάρμοσα στο πρόσωπό μου από Απιβίτα αυτή είναι εδώ την αντιλιακή κρέμα, τη Sun Care, που είναι κρέμα προσώπου και για τις φανάδες, με θαλάσσια λεβάντα και κρύταμο, SPF 50. Γι' αυτό βλέπετε έτσι λίγο το πρόσωπό μου να γυαλίζει. Στη συνέχεια έφτιαξα τα φρύδια μου, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, τσαπατσούλικες κινήσεις γρήγορα γιατί είπαμε για μπάνιο πάμε, με το Catrice Long Lasting Brow Definer, το πολύ αγαπημένο μου Catrice, και μετά εφάρμοσα concealer, το NYX Can't Stop, Won't Stop. Έβαλα λίγο εδώ στην εσωτερική μου γωνία απλά για να καλύψει λίγους μαύρους κύκλους. Εννοείται πως πάμε στη θάλασσα και δεν θα βάλω make-up, δεν θα εφαρμόσω foundation στο πρόσωπό μου. Το επόμενο πράγμα που έκανα είναι να πάρω το πολύ αγαπημένο μου πινέλο MB23 από Morphe, αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, χρησιμοποίησα από αυτή την παλέτα τη Makeup Revolution από τη σειρά Life on the Dance Floor, αγαπημένη μου παλέτα. Τη συγκεκριμένη παλέτα που λέγεται Guest List. Πήρα μόνο μία απόχρωση, θα σας τη δείξω κιόλα. Αυτή είναι εδώ την απόχρωση, την πορτοκαλί. Και βούτυξα μέσα και έκανα απλά αυτή είναι εδώ την κίνηση. Το επόμενο πράγμα που θα σας συνιστούσα να κάνετε αν θέλετε να βάλετε κάποιο κραγιόν στα χείλια σας είναι να βάλετε κάποιο αδιάβροχο κραγιόν, κάποιο αδιάβροχο lipstick. Εγώ χρησιμοποίησα από την πολύ αγαπημένη μου Makeup Revolution, από τη σειρά Retro Looks Matte Lip Kit, την απόχρωση Έσελο. Δεν ξέρω αν σας αρέσει και εσάς, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αίσθηση που έχει δώσει το αντιλιακό στο πρόσωπό μου, βλέπετε μια γυαλάδα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θα πάρω τώρα και το αντίστοιχο liquid lipstick από Makeup Revolution, το Essilor. Και θα γεμίσω τα χείλη μου, που τα έχω ήδη γεμίσει, απλά το κάνω και on camera. Και νομίζω πως κάπως έτσι είμαι έτοιμη όσον αφορά το πρόσωπό μου για την παραλία. Επόμενο πράγμα που κάνω πριν πάω στην παραλία αφού ετοιμάσω το πρόσωπό μου είναι να διαλέξω τι θα φορέσω. Και στο συγκεκριμένο σημείο έχω να σας δείξω δύο μαγιό τα οποία μου αρέσουν. Αυτά τα δύο έχω πάρει μαζί μου. Πρώτο είναι αυτό εδώ το floral μαγιό, θα σας το δείξω και καλύτερα σε λίγο για να μου πείτε. Και το δεύτερο είναι καινούριο απόκτημά μου, είναι αυτό εδώ το καταπράσινο μαγιό. Τίνω λίγο περισσότερο προς το πράσινο να σας πω την αλήθεια, γιατί το άλλο είναι περσινό κομμάτι. Νομίζω πως θα βάλω αυτό εδώ το μπλουζάκι. Είναι ένα τρυπητό, θα σας τα δείξω και πάνω μου πως είναι. Και αυτό εδώ το σορτσάκι. Και πάμε να ντυθούμε και θα επιστρέψω να μην δείτε πως θα είμαι έτοιμη. Επέστρεψα λοιπόν, είμαι έτοιμη για την παραλία, όπως βλέπετε. Τελικά διάλεξα το πράσινο μαγιό, θα σας κάνω και κάποια πλάνα για να με δείτε και ολόσω μήπως είμαι πριν φύγω. Προτίμησα να βάλω στα μαλλιά μου και ένα από τα αγαπημένα μου τσιμπιδάκια, τα οποία είναι και πάρα πολύ μεγάλη τάση αυτό το καλοκαίρι, σας τα έχω πει και σε άλλο βίντεο αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ στην παραλία να φοράω και κολλεδάκια τέτοιου τύπου, με κοχύλια και μαργαριτάρια, τα οποία είναι και αυτά πάρα πολύ μεγάλη τάση φέτος. Ταιριάζω πάρα πολύ και με το τσιμπιδάκι μου. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας δείξω τι θα πάρω μαζί μου στην παραλία. Λοιπόν, πρώτον και κύριον θα πάρω μαζί μου τα γυαλιά ηλίου μου. Είναι αυτά εδώ από Hawkers, τα αγαπημένα μου, με την αγαπημένη μου αλυσίδα την οποία έχω φτιάξει εγώ. Επίσης, δεν ξεχνάω ποτέ να παίρνω στην παραλία τέτοια σουσουδάκια, δεν ξέρω πώς λέγονται, headbands.
τα οποία τα βάζω και στα χέρια μου και μετά αν χρειαστεί να πιάσω τα μαλλιά μου είτε επειδή θέλω να κάνω ηλιοθεραπεία είτε επειδή απλά έχω σκάσει από τον ήλιο, παίρνω και αυτά μαζί και χρησιμεύουν. Θα πάρω μαζί μου και κάποια βραχιολάκια, θα τα βάλω στα χέρια μου, φοράω ήδη κάποια, απλά δεν τα βάζω στο βίντεο γιατί κάνουν αυτόν εδώ τον υπέροχο θόρυβο και θα σας ζαλίσουν. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι not sponsor πάντα. Χρησιμοποιώ πριν πάω στην παραλία στα μαλλιά μου κάποια λαδάκια απλά για να μην καίγονται από τον ήλιο, κάποια θερμοπροστατευτικά. Συγκεκριμένα εγώ ανακάλυψα τώρα τελευταία από L'Oréal από τη σειρά στη λίστα. Αυτό εδώ το λαδάκι, το οποίο είναι το The Sleek Serum, το οποίο δεν έχει έξτρα σιλικόνη μέσα. Και απλά κάνει έτσι τα μαλλιά λίγο ανάλαφρα και να μην ζάρουν τόσο πολύ. Δεν ξεχνάω ποτέ να πάρω μαζί το καπελάκι μου. Θα πάρω μαζί αυτό εδώ το αγαπημένο μου καπέλο. Και θα σας δείξω τώρα τι άλλο θα έχει η τσάντα μου μέσα. Αρχικά σίγουρα θα πάρω μαζί μου το αγαπημένο μου Self Tan από Nivea. Δεν είναι αυτό μαυριστικό, είναι απλά ένα λαδάκι με 30 SPF προστασία, Protect and Bronze. Βοηθάει πάρα πολύ κορίτσια στο μαύρισμα, μα πάρα πολύ, εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα πάρω μαζί μου το αγαπημένο μου Anthelios Extra Large από τη La Roche Posay. Και θα πάρω το πολύ αγαπημένο μου Wild Glow από Dust and Cream. Σας το έχω δείξει και σε άλλο βίντεο. Είναι αυτό εδώ το υπέροχο λαδάκι που το βάζεις έτσι πάνω σου και απλά αστράφτης, ειδικά όταν πέφτει πάνω σου ο ήλιος. Θα πάρω και κάποια λαδάκια από Carotene, έτσι απλά να υπάρχουμε στην τσάντα. Δεν ξεχνάω ποτέ να πάρω την αγαπημένη μου πετσετούλα μαζί. Η συγκεκριμένη, δεν ξέρω, τα χρώματά της μου θυμίζει πάρα πολύ έτσι καλοκαιράκι, δροσιά γενικά. Το αγαπημένο μου, το αγαπημένο μου κομμάτι. Αυτές εδώ τις πολύ αγαπημένες αγιονάρες. 420.000, όχι, δεν το δίνω. Είναι, τις έχω φτιάξει εγώ, είναι χειροποίητες. Θα τις δείτε και φορεμένες. Και φύγαμε! Τώρα πάμε να φύγουμε από το σπίτι και να πάμε στην παραλία και να σας δείξω πόσο όμορφα είναι εδώ που έχουμε έρθει. Γεια! Γράψαμε τέλεια. Τέλεια έγραψες. Τέλεια έγραψες, φοβερά. Τελειώσαμε. Τέλεια. Θα έρθεις μαζί μου. Μην φυγείς, μην πας πάνω. Πάμε να κάνουμε πλάνα στην παραλία και να γυρίσουμε. Πάμε. Βγήκαμε από το σπίτι και πάμε να σας πάρω μαζί στην παραλία. Φτάσαμε στην παραλία. Έχω και παρέα μαζί μου τελικά. Μανώλη. Καλησπέρα, Μανώλη. Θα σας πάρω μαζί μου μία βολτίτσα να δείτε τι τέλεια που είναι εδώ. Η θάλασσα καλή είναι σήμερα, δεν έχει πολύ κύμα. Εν τω μεταξύ, δεν είναι τέλεια που έχει και δέντρα και γρασίδι και παραλία. Όσο προχωράμε βλέπετε ότι είναι απέρα την παραλία, αλλά θέλω να φτάσουμε και σε ένα σημείο που ήταν παλιά κάτι νεροτσουλίθρε. Που ήταν κάποιες νεροτσουλίθρες. Και είναι τέλειο σημείο για φωτογράφηση. Καλά, με τόση τιόν αέρα να ξέρεις δεν ξέρω τι καταγράφει. Ξέρω, ναι, έχει και πολύ αέρα. Α, να κάνω ένα κοντινό εδώ πέρα. Μην κάνεις κοντινά σε κολαράκι. Μανώλη, με να γράψει. Έλα, μωρέ. Να πάμε στους νεροτσουλίθρες. Εκεί. Φτάνουμε. Φτάνουμε κοντά στους νεροτσουλίθρες. Θα σας πάρω μαζί μου και εκεί. Θα το πούμε να μας φύγει. Θα να κάνω φωτογράφηση, αλλά αυτός εδώ που είναι πίσω την κάμερα δεν με φωτογραφίζει ποτέ. Ποτέ. Είδες από την κακία σου. Πεινάω. Τι, θες μας κάνουμε μια δήλωση. Από την κακία μου που πεινάω. Ναι. Θα είσαι ο μισητός στο κανάλι μου αυτή τη στιγμή. Κάνουμε στις νεροτσουλίθρες. Κάντε like στο Μανώλη Πολίτη, share και subscribe. Ο Μανώλης Πολίτης έχει κάνει δικό του κανάλι.
Στηρίχτη τον, μην τον βλέπετε. Τώρα πεινάει και κάνει σαν τύπα. Φτάνουμε στην Αρτσούλη, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Όχι. Δεν φαίνεται από εδώ. Όχι. Εκεί, στο βάθος του δρόμου, έχει κάποιες νεροτσουλίθρες. Έχει και ποδηλατόδρομο. Γενικά εδώ στην Αφρικα είναι πολύ προσεγμένα. Δεν είμαι από εδώ, αλλά έρχομαι συχνά διακοπές. Σας συνιστώ να έρθετε, σας συνιστώ όμως να έρθετε με παρέα καλύτερα. Όχι μόνοι σας. Λοιπόν, και πάμε στις ερυπωμένες νεροτσουλίθρες. Εδώ το τοπίο δεν είναι τέλειο να φωτογράφησε. Αφού δεν έφυγα μέσα, καλά να λες. Ναι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας δείξω και ένα φοβερό κιόσκι που έχει εδώ. Δεν ξέρω τι ήταν εδώ παλιά, θα μπορούσε να είναι τα beach bar πάντως. Γιατί είναι ακριβώς πάνω στην παραλία. Είναι τόσο ωραίο, τόσο εξωτικό, πραγματικά, νομίζω ότι είναι αλλού. Τι είναι αυτό το μαύρο? Τι είναι αυτό το μαύρο μες στη θάλασσα, Μανώλη? Σημαδούρα. Σημαδούρα. Την οποία δεν πιάνει. Φτάσαμε στο αγαπημένο μου σημείο, στο σημείο που έχει τους φοίνικες και αυτό το τέλειο κιόσκι. Θα σας το δείξουμε τώρα. Δεν είναι τέλειο. Το οποίο δεν ήταν καν έτσι, το αλλάξανε. Είχε μπάρα τριγύρω του. Πού είχε μπάρα? Είχε μπάρα γύρω-γύρω από κάτω. Είχε μπάρα κανονική. Ναι. Και μπορούσες και έβγαζες. Φαινόταν σαν παλιό μπάρ, παιδί μου. Αλλά εντάξει. Είναι τέλειο για φωτογράφηση. Εδώ έχει και μια παντόφλα. Ναι, και κρίμα να μην λειτουργούν τέτοια μέρη. Εγώ πιστεύω πως εδώ αν ξεχνόταν κάτι, ένα σαλατζάκι, ένα μπαρ, κάτι. Ναι, θα ήταν ωραίο. Θα ήταν κόλλιο, θα βάλω και πάλι και τους έχουμε εδώ γιατί είναι τα σανίδια εδώ. Έχει και λίμνη, και όπως από πίσω είναι η θάλασσα, έχει οργανωμένη παραλία και ωραίο μαγαζάκι. Σας προσπαθώ να τη δείξω από εδώ. Είναι γαμάτο. Εδώ μπορεί να καίει γοντόλα. Το καλύτερο είναι να μάθει. Πόσο τέλειο. Σαν ζωγραφιά είναι. Τέλεια. What a mess! I see poor people all over the place. They are villagers. Oh my god! Φτώχεια καταραμένη. I smell poor people. Poor people. $20. Πόσα είναι αυτά? $20 in my pocket. $20. Ξαφνικά έγινε Έλληνας. Ξαφνικά θα αρχίσει τα γάμο στα βρύγια στα ελληνικά. Τι.
niño. Το μοναστηράκιο. Σίγουρα. Τέλειο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, δώστε το ένα like, κάντε αν θέλετε share, αν δεν σας άρεσε πάλι δώστε το dislike, δεν πειράζει, εμένα μου φτάνει που είστε εδώ. Ακολουθήστε με στο Instagram, κάντε subscribe και στο κανάλι μου και από μας, γεια σας! Subscribe, μάθαινα μετά τις πρώτες. Μανώλης Φωλίτης, like, share, subscribe. Παίζει ο Ρώσος. Περίμενε να φτάσουμε στο λιμάνι. Φτάσαμε στο λιμάνι και δεν βγάζω selfie, να ξέρεις. Βγάζω απλά βίντεο. Εντάξει.
Αυτό είναι το λιμάνι. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Subscribe, μάλλον στο YouTube και να αναλάβετε. Αυτά τόσο ταιριασμό. Πω, χειρότερη διάθεση. Στο κράξι. Έλα, να κάνουμε. Πώς το λες αυτό που κάνεις? Πώς το λες? Αυτό που